Οικογένεια είναι ιερή. Μας λένε και μας ξαναλένε πολλοί άνθρωποι. Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι εκφράζουν τις απόψεις του μέσου ανθρώπου, εκφράζουν τα κοινωνικά στερεότυπα και τις κοινωνικές προκαταλήψεις. Η οικογένεια είναι ιερή. Το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, κυρίως τελευταίως. Σήμερα που είναι η μέρα της Παναγιάς, είναι η μέρα του 15 Αυγούστου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και σε όσες γιορτάζουν. Διάλεξα να σας διαβάσω μια ανίερη ιστορία για να προσπαθήσουμε για άλλη μια φορά να σπάσουμε το κοινωνικό στερεότυπο και τον άκρητο τρόπο σκέψης για το ότι η κάθε οικογένεια είναι ιερή και ότι σε κάθε γάμο που υπάρχουν πατέρας, μητέρα, παιδιά συμβαίνουν όμορφες συνθήκες και καταστάσεις. Δεν είναι όλες οι οικογένειες ανίερες, αλλά οπωσδήποτε δεν είναι όλες οι οικογένειες ιερές. Με πολλή αγάπη και πολλή ευαισθησία, θα σας παρακαλούσα να ακροαστούμε, να ακούσουμε την ιστορία της φίλης και να προσπαθήσουμε να τη στείλουμε μέσα από τα σχόλια την αγάπη μας. Τη συμπαράσταση μα, τη συμπόνια μα και να μοιραστούμε μαζί τη και δικέ μα εμπειρίε, εμπειρίε οι οποίε έχουν να κάνουν με τη δύσκολη διάβαση προ το φω ανθρώπων που από επιζήσαντε καταφέρνουν, επιδιώκουν να γίνουν ευδαίμονε. Η φίλη που έστειλε την επιστολή έχει δώσει μόνη τη τον τίτλο Μια ζωή γεμάτη κακοποίηση. Αγαπημένη μου Θέκλα, αγάπη μου. Θέλω πρώτα απ' όλα να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί μαζί σου, μέσα από το κανάλι σου, ξεκίνησα την εντατική μου ψυχοεκπαίδευση. Χαίρομαι να είμαστε χρήσιμοι στον κόσμο, το κανάλι μας εδώ, χαίρομαι πολύ. Με τη γνώση που τόσο απλόχερα μου χάρισε, ξεκίνησα την προσπάθειά μου να πάρω τη ζωή μου στα χέρια μου. Θα ήθελα να σου πω κάποια πράγματα για τη ζωή μου. Γεννήθηκα πριν 50 περίπου χρόνια, δεν θα πω ακριβώ την ηλικία τη κοπέλα, ούτε την ημερομηνία ή τη χρονολογία γέννηση, ώστε να μην αποκαλύψω την ταυτότητα τη καθιονδήποτε τρόπο. Γεννήθηκα πριν 50 περίπου χρόνια από γονεί πολύ φτωχού και αυτοδημιούργητου. Έχω δύο μεγαλύτερα αδέρφια, τα οποία μεταξύ του γεννήθηκαν κοντά, ενώ από μένα είχαν περίπου 5 χρόνια διαφορά στην ηλικία. Τα αδέρφια τα μεγάλα ήταν αγόρια. Οι γονεί μου με πολλή δουλειά στάθηκαν στα πόδια του και η οικογένειά μα ήταν σε καλή οικονομική κατάσταση. Έτσι είχαμε περισσότερα από άλλε οικογένειε στο μικρό χωριό που ζούσαμε. Άρα ήταν μια καλή οικογένεια με βάση πώ το χωριό και οι υπόλοιποι έβλεπαν αυτή την οικογένεια. Αυτό δημιούργηκε τη γονεί. Με πολλή δουλειά στάθηκαν στα πόδια του και είχαν καλή οικονομική κατάσταση. Η δουλειά του ήταν τέτοια που μπορούσαμε να είμαστε μαζί τους πολλές ώρες, αλλά και πολλές φορές χωρίς την επίβλεψή τους. Οι γονεί μου ήταν και οι δύο σχεδόν αγράμματοι. Φίτησαν μόνο στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Ο μπαμπάς μου μεγάλωσε σε μια άρρωστη κακοπιτική οικογένεια που οδήγησε τη μητέρα του στην τρέλα. Η γιαγιά μου από την πλευρά του πατέρα μου έφαγε πολύ ξύλο από άνδρα και πεθερό. Και ο πατέρας μου, γονιοποιημένος, αλλά παραδόξως έγινε ένας πολύ καλός άνθρωπος με κάποια στοιχεία αυτής μου. Αυτή είναι η δική μου κρίση. Να δούμε το παιδί τι συμβιβαστικούς μηχανισμούς άμυνας ανέπτυξε, οι οποίοι να διατήρησαν τα λογικά του, αλλά να του στέρισαν την κοινωνικότητα ή να του στέρισαν τρόπους αντίδρασης. Θα το δούμε στη συνέχεια. Η μαμά μου μεγάλωσε χωρίς πατέρα. Ήταν ορφανή. Και η μάνα της έπρεπε να μεγαλώσει μέσα στη φτώχεια πέντε παιδιά και να περιφρουρήσει την τιμή της οικογένειας. Ήταν και αυτά τότε. Ήταν και αυτά τότε πριν 70-80 χρόνια. Η γυναίκα η να περιφρουρήσει την τιμή της οικογένειας. Δύσκολα και σκληρά χρόνια και πολλές φορές οι άνθρωποι για να νικήσουν τους φόβους τους γινόντουσαν σκληροί παρουσιάζει εδώ συμβιβαστικού μηχανισμού άμυνα που χρησιμοποιούσε η γιαγιά σου, η οποία αυτή η συμβιβαστική μηχανισμή άμυνα, που εσύ ονομάζει σκληράδα, τη βοηθούσαν να νιώθει ίδια καλύτερα, αλλά δεν βοήθησαν τα παιδιά τη. Η μητέρα μου ήταν πιο δυναμική και αποφασιστική από τον μπαμπά μου και έτσι ανέλαβε τα ενία της οικογένειας αλλά και την περισσότερη δουλειά. Πάμε να δούμε πως ήταν η μάνα σου η οποία μεγάλωσε με την καημένη τη γιαγιά σου η οποία για να περιφρουρήσει την τιμή της οικογένειας και με να μεγαλώσει το ορφανά είναι σκληρή. Η μάνα μου ήταν αρκετά αυστηρή και κυρίως με τα αδέρφια μου που ήταν ζωηρή και δυστυχώς κακοποιήθηκα σωματικά πολλές φορές από τη μάμα. Κανένα παιδί δεν έχει τόσο απειλητική ζωηράδα ώστε να δικαιολογείται η μάνα του ή ο πατέρας του να το δέρνει. Ο πατέρας και η μάνα που δέρνουν τα παιδιά τους το κάνουν για να ξεσπάσουν τα δικά τους αποθυμένα. Το κάνουν επειδή ήδη είναι γεμάτη βία και σαδιστικά την εξαπολύουν πάνω στα παιδιά τους. Δεν είναι δικαιολογία ότι τα παιδιά είναι ζωηρά και γι' αυτό τα έδερναν ή ότι εμείς ως παιδιά είμαστε ζωηροί και γι' αυτό μας έδερναν. Εγώ δεν έχω φάει ξύλο, λέει η φίλη, βλέποντας το όμως να γίνεται μπροστά μου και πολλές φορές να προσπαθώ να γλιτώσω τα αδέρφια μου, άρχισα να συρρυκνώνομαι και να προσπαθώ να γίνω αόρατη. Μάλιστα, ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει σε μια οικογένεια που το ίδιο δεν τρώει ξύλο, αλλά βλέπει τα αδέρφια του να τρώνε ξύλο, επίσης τραυματίζεται. Επίσης κακοποιείται ψυχολογικά. Και λες ότι ο συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας που επέλεξες ήταν να συρρυκνώνεσαι και να προσπαθείς να γίνεις αόρατη. Ούτω ώστε να μην φαίνεσαι, να μην είσαι ζωηρή, να μην είσαι φανερή και να μην τη κι εσύ. Από τη μανούλα. Η οποία δεν είχε καμία δικαιολογία να σαπίζει τα παιδιά τη το ξύλο. Καμία. Δεν ξέρω, ίσω επειδή εγώ έχω φάει ξύλο κυρίω από τον πατέρα μου, φαίνεται περίεργο να ακούω μανάδε να δέρνουν τα παιδιά του. Αλλά δυστυχώ φαίνεται ότι και πολλέ μανάδε δέρνουν τα παιδιά του. Δυστυχώ με ποια έννοια. Με την έννοια ότι θα περίμενε κανεί η μητρότητα να ημερεύει ένα πλάσμα. Αλλά φαίνεται ότι ο ναρκισισμό και η κακία υπερβαίνουν και τη μητρότητα. Άρα, α σταματήσω κι εγώ να σκέφτομαι στερεοτυπικά. Ότι μια γυναίκα δεν θα δει τα παιδιά τη, βεβαίω μπορεί να τα δει, και εδώ είναι ένα παράδειγμα. Άρα η φίλη άρχισε να συρρυκνώνεται και προσπαθούσε να γίνει αόρατη. Στην ηλικία των 5 με 6 ετών δέχθηκα σεξουαλική παρενόχληση από ενήλικα. Δεν το είπα σε κανέναν. Πώς να το πεις. Πώ να το πει. Πρώτον, πώ να μην δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση από ενήλικα εφόσον ήσουν ένα παιδί ευάλωτο το οποίο προσπαθούσε να είσαι αόρατο, άρα εύκολα μπορούσε κάποιο να σε απομονώσει και να σε κακοποιήσει. Και δεύτερον, πώ να το πει εφόσον για την απλή ζωηράδα έτρωγαν τόσο ξύλο οι άλλοι, εσύ αν έλεγε κάτι τέτοιο, Αργότερα, σε ηλικία περίπου 9 με 10, δεν θυμάμαι ακριβώ, δέχτηκα σεξουαλική κακοποίηση από συγγενικό νεαρό ανήλικο αγόρι επανειλημμένο. Λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν αντιστάθηκα, δεν συμμετείχα, απλώ πάγωνα και δεν αντιδρούσα. Αυτό είναι ο συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνα του φρύζ. Και δεν σημαίνει ότι φταίει ένα άτομο που δέχεται βία όταν παγώνει είναι μια αυτόματη αντίδραση του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Ο φόβος ότι μπορεί να έφτεγα και εγώ μου έκλεινε το στόμα μέχρι τα 44 μου. Πω, πω για 35 χρόνια κουβαλούσε αυτό το βαρύ μυστικό. Πω, 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 πόσο σε αποδυναμώνει κάτι τέτοιο. Να κουβαλάς ένα τέτοιο βαρύ μυστικό και να μην μπορείς να μιλήσεις. Αυτές τις μέρες που κάναμε τα βίντεο Όπου διαβάσαμε τα σχόλια για κακοποίηση στην παιδική ηλικία, σωματική κακοποίηση στην παιδική ηλικία, έλαβα μερικά μηνύματα από πρόσωπα που ήδη γνωρίζω εδώ και καιρό. Τα οποία μου έγραψαν ότι μήπω να κάνουμε και ένα live ή ένα βίντεο για τη σεξουαλική παρενόχληση. Γιατί και εγώ έχω δεχθεί και δεν το έχω πει μέχρι τώρα. Ο λόγο που δεν κάναμε και ίσω και να μην κάνουμε τέτοιο live είναι γιατί. Είναι επικίνδυνο να ανοίξουμε τέτοια τραύματα σε ένα live. Όσοι παρακολουθούν αυτό το βίντεο και όσοι ή όσε ταυτίζεστε με κάτι τέτοιο, βρείτε έναν καλό ψυχολόγο, μια καλή ψυχολόγο, να δημιουργήσετε μια θεραπευτική σχέση και εκεί μέσα σε ασφάλεια να μιλήσετε γι' αυτό. Στην ασφάλεια της θεραπευτικής σχέσης έτσι φορτώθηκα στις μικρές μου πλάτες ένα τεράστιο και βαρύ μυστικό. Σύντο ότι έπρεπε να προστατεύω μόνη μου τον εαυτό μου, ώστε να μην μένω μόνοι μου με τον νεαρό αγόρι. Όπως καταλαβαίνεις, η αυτοεκτίμηση μου έπιασε πάτου. Ένιωθα βρώμικη, ένοχη και ότι μου άξιζε να πεθάνω. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της κακοποίηση. Στα 15 μου γνώρισα τον άνδρα μου ο οποίο ήταν φίλο του μεγάλου μαδερφού. Με λέει, φλέρταρε, ένιωσε ότι κάποιο ενδιαφέρεται για μένα και ερωτεύτηκα σε σημείο να πιστεύω ότι η ζωή μου δεν αξίζει χωρί αυτό. Αρπάχτηκε από πάνω του, πιάστηκε από πάνω του. Ήσου 15. Και ήδη ζούσες 5 χρόνια με το βαρύ και ένοχο μυστικό της σεξουαλικής κακοποίησης από συγγενικό αγόρι και 10 χρόνια με το μυστικό τη σεξουαλική κακοποίηση από έναν ενήλικα. Έτσι, όταν η μαμά μου μου έβαλε το δίλημα ή αραβωνιάζεστε ή χωρίζεται, επέλεξα να αραβωνιαστώ. Σε αυτό έχουμε κοινό. Και εγώ, όταν γνώρισα τον πρώτο μου σύζυγο, πρωτού καν φιληθούμε ή δημιουργήσουμε ερωτική σχέση, αυτό το δίλημα μου είχε βάλει και εμένα ο πατέρα μου, όχι η αραβωνιαζεστε η χωρίζετε», επελεξα να μου, ή τον αραβωνιάζεσαι βαλει και εμενα ο πατερα μου η μου η τον αραβωνιαζεσαι η δεν τον ξαναβλέπει. Στα 17 μου παντρεύτηκα, και φύγαμε για το εξωτερικό όπου ο άνδρας μου είχε συγγενείς. Τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα, αλλά οι δυο μας ήμασταν σχετικά καλά. Εγώ ένιωθα ασφάλεια μαζί του, αν και πάντα με υποτιμούσε. Και όταν εγώ θύμω, αυτός το έριχνε στην πλάκα. Υπήρχε συνεχώς υπόγεια υποτίμηση και στην περίοδο που ήσασταν καλά. Στα 20 μου έγινα μαμά. Γεννήσα ένα κοριτσάκι και τρία χρόνια αργότερα το δεύτερο κοριτσάκι. Πάντα ήθελα δύο κορίτσια για να έχουν η μία την άλλη και να μην νιώθουν μόνε, επειδή εσύ μεγάλωσε μόνη, ε, σε μια οικογένεια που ήταν δύο αγόρια και εσύ, και δεν είχε κορίτσι άλλο αδερφή να μπορεί να μοιραστεί αυτά που σε βαραίνουν. Οι δυσκολίε και η νεαρή μα ηλικία μα οδήγησαν να γυρίσουμε πίσω στην Ελλάδα τότε, που είχαμε πάει στο εξωτερικό για πρώτη φορά. Στα 25 μου και ενώ είχαν αρχίσει τα προβλήματα στο γάμο μου, απέκτησα το τρίτο μου παιδί, ένα αγοράκι. Από εκεί και μετά άρχισε η συστηματική μου κακοποίηση. Τώρα άρχισε επειδή πήγατε πίσω στην Ελλάδα, άρχισε επειδή έκανε το γιο και άρα πήρε από σένα ό,τι ήθελε να πάρει ο πρώην σου. Δεν ξέρω. Μήπως επειδή ήσασταν στην Ελλάδα που ήταν ένα περιβάλλον που ένιωθε πιο ελεύθερος να κακοποιεί όταν εγώ ήμουν ακόμη λεχόνα. Σε ηλικία 25 ετών είχα να μεγαλώσω τρία παιδιά. Η δική του συμμετοχή ήταν μόνο στο οικονομικό κομμάτι. Να φροντίσω ένα σπίτι. Να κάνω αγροτικές εργασίες και έναν απαιτητικό και δίστροπο σύζυγο. Είμαι σίγουρη ότι σε αυτό το σημείο θα ταυτιστούν πάρα πολλέ γυναίκες με αυτά που περιγράφεις. Πάρα πολλέ γυναίκες. Και άντρε οι οποίοι έχουν τον ρόλο του συνεξαρτώμενου και το ρόλο του θύματο μέσα στι σχέσει του. Και ο πατέρα σου δεν ήταν σαν. και εσένα. Μπορεί να λες ότι η μάνα σου είχε πάρει το μεγαλύτερο μέρο των εργασιών, αλλά είμαι σίγουρη πω ο πατέρα σου ήταν αυτό που μπαλανσάριζε συναισθηματικά την κατάσταση. Ή μπορεί και όχι, δεν ξέρω. Τροφή για σκέψη. Υποθέσει κάνουμε, είπαμε. Ο άνδρας μου έγινε πολύ επικριτικός και απαξιωτικό και είχε το σπίτι σαν ξενοδοχείο. Μάλιστα. Έγινε ένας άνδρας παλαιάς κοπής. Με δυσκολία πήγαινε στη δουλειά, ερχόταν για φαγητό και δυσανασχετούσε με εμένα και τα παιδιά. Έβγαινε καθημερινός και γυρνούσε μεθυσμένος το πρωί. Πολύ γρήγορα έγινε αλκοολικός. Σε αυτό το σημείο θέλω να εξηγήσω... Για ποιο λόγο έχω πει σε προηγούμενα βίντεο και μου στέλνετε και με ρωτάτε γιατί ο αλκοολισμός είναι κάτι που παρουσιάζεται σε εναρκησίστες. Ο αλκοολισμός είναι μια διαφυγή από την πραγματικότητα και ο άνθρωπος ο οποίος είναι θυσμένος στο αλκοόλ βάζει το αλκοόλ και την ευχαρίστηση του πάνω από όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους προς τους οποίους έχει ευθύνες και υποχρεώσεις. Όταν είσαι πατέρας έχεις ευθύνες και υποχρεώσεις απέναντι στα παιδιά σου. Όταν είσαι σύζυγος έχεις ευθύνες και υποχρεώσει απέναντι στη σύζυγο σου. Έχει ευθύνε και υποχρεώσεις ο άνθρωπος. Ο αλκοολικός όμως πίνει και δεν τον νοιάζει τίποτα. Μάταια τον παρακαλούσα να αλλάξει συμπεριφορά. Λεχτική, ψυχολογική και οικονομική κακοποίηση που ήταν κυρίως σε μένα αλλά δυστυχώς είχε αντίχτυπο στα παιδιά. Τα πάντα έγιναν δύσκολα για μένα. Από το να κρατάω μια φαινομενική ηρεμία στο σπίτι μέχρι να προσφέρω στα παιδιά μου ρούχα, παπούτσια, παιχνίδια, εξόδους, μόρφωση. Πόσοι γονείς, μητέρες αλλά και πατεράδες κρατούν τα γκέμια σε ένα σπίτι με την έννοια του ότι κρατούν τη συνθήκη της κανονικότητας, τη φαινομενική ηρεμία και φροντίζουν τα παιδιά να έχουν ρούχα, να έχουν παπούτσια, να έχουν εξόντους, να έχουν παιχνίδια, να έχουν μόρφωση. Ενώ άλλο είναι, οι άλλοι είναι απασχολημένοι στο να κακοποιούν και είναι απασχολημένοι με τον εαυτό τους και με τον αρκισισμό τους. Το γεγονός ότι για μένα ο πρώην άνδρας μου είχε καταφέρει να μην διεκδικώ τίποτα αλλά συνέχισα να διεκδικώ για τα παιδιά μου, τον εξόριζε. Ο γιος μου σε σχέση με τα κορίτσια ήταν ένα δύσκολο παιδί και πώς να μην είναι άλλωστε. Δεν πήγαινε καλά στο σχολείο και εγώ είχα πέσει επάνω του σε σημείο να με κουράζει και να τον κουράζω. Αυτό είναι αλήθεια ότι δεν χρειάζεται να πέφτουμε πάνω στα παιδιά μας όταν δεν τα πάνε καλά στο σχολείο. Μπορεί να τους προσφέρουμε τη δυνατότητα ιδιαίτερων μαθημάτων, αλλά δεν μπερδεύουμε το γονεϊκό λό... Ρόλο με το ρόλο του δασκάλου. Τώρα, αυτό που λες πώς να μην ήταν άλλωστε δύσκολο παιδί, δεν νομίζω ότι είναι μόνο οι συνθήκες που κάνουν ένα παιδί δύσκολο, το κάνει και η διοσυγκρασία του, το κάνουν και οι επιλογές που παίρνει στη ζωή του, γιατί και τα κορίτσια... Μέγάλωσα στο ίδιο σπίτι. Προφανώ θα μου πει όμω ότι όταν έκανε γέννηση στα κορίτσια ήταν καλύτερε οι ηθικέ, αλλά πάλι και αυτά βιώσαν σε μια ηλικία που μπορούσαν να κατανοήσουν και όλα τον αλκοολισμό του πατέρα του, τη βία κ.ο.κ. Μεγαλώνοντα και, και αποζητώντα προσοχή από τον μπαμπά του, ο γιο μου ένιωσε αμέτρητε φορέ απορρίψει. Άρα είχε τον μπαμπά του ω πρότυπο, τον αρχισιστή τη οικογένεια ω πρότυπο. Εσένα σε υποτιμούσε ω και τον πατέρα του τον υπερτιμούσε ως δυνατό. Ω αγόρι ήθελε να πηγαίνει μαζί του, να συμμετέχει στις αγροτικές εργασίες, αλλά ο πατέρας του ήταν πανταρνητικό. Ήξερε ότι αν τον έπαιρνε μαζί του θα είχε την ευθύνη του και αυτό του προκαλούσε δυσφορία. Θυμάμαι το γιο μου αμέτρητες φορές να κλαίει γι' αυτό, μέχρι που κάποια στιγμή σταμάτησε να το ζητάει. «Μήπως όμως ο γιος σου ακόμη τον έχει πρότυπο, ρωτάω, μήπως». Μήπω πήρε την επιλογή να έχει πρότυπο αυτό που τον κακοποιούσε και τον απογοήτευε παρά εσένα που ήσουν υποστηριχτική. Ή προσπαθούσε να ήσουν υποστηριχτική. Ο πρώην άντρα μου έκανε τη ζωή του σαν με προτεραιότητα τι δικές του ανάγκε και την οικογένεια την είχε παρκαρισμένη στο σπίτι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εγώ και τα παιδιά θα έπρεπε να αποδεικνύουμε στον κόσμο ότι είμαστε σωστή οικογένεια. Αυτός μπορούσε να κάνει τα πάντα χωρίς να τον νοιάζει ο κόσμος, αλλά εμείς δεν έπρεπε να δίνουμε το παραμικρό δικαίωμα και πάντα κάναμε κάτι λάθος. Οποία υποκρισία στις Αγίες Ελληνικές Οικογένειες. Ο πατέρας σε αυτή την περίπτωση να κάνει τη ζωάρα του, να έχει την οικογένεια παρκαρισμένη στο σπίτι, να βγαίνει έξω, να πίνει, να μεθάει, να γλεντοκοπάει, να γαμάει, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά να έχει απέτηση και από τη γυναίκα του και από τα παιδιά του να είναι τύπη και υπογραμμή. <Συθύ> και τα ξεσπάσματα του ατελείωτα. Έτσι, χωρίς να το καταλάβω, έπεσα σε κατάθλιψη, η οποία δεν είχε διαγνωστεί η κατάθλιψη, αδιάγνωστη. Όταν έφυγαν τα κορίτσια για σπουδές, μαζί με την οικονομική κρίση, εγώ κατέρευσα. Δεν ήθελα να κάνω τίποτα είχα αυτοκτονικέ σκέψει και παλιότερα είχα, και πώ να μην έχει με όσα και έκλαιγα συνέχεια. Τα παιδιά μου με κινητοποίησαν και απευθύνθηκα μόνιμου μου στην αρχή σε ψυχίατρο και μετά σε ψυχολόγο. Εν τω μεταξύ, ο πρώην μου είχε ρεμίσει κάπω, αν και παρέμεινε αδιάφορο ω προ την υγεία μου, αλλά και επικριτικό. Του τύπου εγώ φταίω που είμαι ευαίσθητη και μοιάζω στη γιαγιά μου. Με φαρμακευτική αγωγή και στήριξη από ψυχολόγο του νοσοκομείου, στάθηκα και πάλι στα πόδια Προσπάθησα και τον έπεισα να ξαναπάμε στο εξωτερικό γιατί ήμασταν σε οικονομικό αδιέξοδο. Στην αρχή πίστεψα πω έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία να διορθώσουμε το γάμο μα, αλλά γρήγορα κατάλαβα ότι δεν ήθελε να προσπαθήσει για τίποτα. Δεν προσπάθησε ποτέ του, γιατί να προσπαθήσει τώρα. Έτσι ήταν αυτό και εγώ έπρεπε να προσαρμοστώ στα δικά του θέλω. Κάπου εκεί, στο εξωτερικό. Γνώρισε εσένα θέκλα μου μέσα από τα βιντεάκια σου. Με τη δική σου βοήθεια και αργότερα με τη βοήθεια της ψυχολόγου μου, μετά τα 50 μου έφυγα από αυτόν τον κακοποιητικό γάμο. Μπράβο. Μόνο που τώρα νυφάλια πια μακριά του μπορώ να καταλάβω το κακό που έκανα στα παιδιά μου και συγκλονίζομαι από τύψεις και ενοχές. Έχω ζητήσει επανειλημμένος συγγνώμη από τα παιδιά μου και προσπαθώ να αποκαταστήσω τη σχέση μου μαζί τους. Ναι, και ο συνεξαρτόμενο κακοποιεί τα παιδιά του άθελα του, χωρί να το συνειδητοποιεί, αλλά τα κακοποιεί. Γιατί αν παραμένουμε συνεξαρτόμενοι σε κακοποιητικού γάμου, το λιγότερο αποτυχάνουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μα από την κακοποίηση του τέρατο. Και παραμελούμε συναισθηματικά τα παιδιά μα στην προσπάθεια μα να ικανοποιήσουμε και εμεί το τέρα. Τα κορίτσια μου κάνουν ψυχοθεραπεία και βρίσκουμε έναν κοινό δρόμο για να καταλάβουμε μια την άλλη. Ο γιος μου είναι αρνητικός και δυσκολεύεται περισσότερο. Ελπίζω να δεχτεί σύντομα βοήθεια. Ο γιος σου μπορεί να επιλέξει το δρόμο του πατέρα του. Μπορεί, εφόσον το θαυμάζει τόσο καιρό, να έχει μέσα στο μυαλό του τρόπο να φτιάξει μια εικόνα ότι έζησε καλύτερη ζωή ο πατέρας του από εσένα και να θέλει να ακολουθήσει τη ζωή του πατέρα του. Ελπίζω πως όχι. Αλλά κάθε παιδί που γεννιέται έχει την ελευθερία να επιλέξει από το περιβάλλον του ποιου θα θαυμάσει και ποιου θα ακολουθήσει και ποιου θα μιμηθεί. Και εγώ ελπίζω να δεχτεί σύντομα βοήθεια για όλα τα παιδιά τα οποία επέλεξαν στην εφηβική και μετεφηβική του ηλικία να έχουν ω συνδάλματα του κακοποιητέ τη ιερή οικογένεια και όχι του ανθρώπου που προσπαθούν με αυθεντικότητα να είναι καλοί. Του good enough parents. Good enough σημαίνει αρκετά καλό. Τέλειο γονιό δεν υπάρχει. Υπάρχει αρκετά καλό γονέα. Και εσύ, αγάπη μου, είσαι good enough parent και το αποδεικνύει αυτό το γεγονό ότι όταν ξύπνησε και έφυγε από αυτόν τον κακοποιητικό γάμο, προσπαθεί και αναγνωρίζει τη δική σου λανθασμένη στάση απέναντι στα παιδιά σου και προσπαθεί να επανορθώσει. Θέκλα, σε ευχαριστώ που με άκουσες και συγγνώμη που σε κούρασα, όχι δεν με κούρασες. Αλλά μια που συμμετέχω στην προστατευμένη ομάδα σου, ήθελα να μοιραστώ μαζί σου κάποια πράγματα, όπω άλλωστε κάνει και εσύ μαζί μα. Με εκτίμηση, σεβασμό και αγάπη, λέει το όνομά τη. Είναι στο δεύτερο επίπεδο της συμμετοχή η κοπέλα. Και είναι μια κοπέλα, η οποία μόλι μπήκε στο δεύτερο επίπεδο τη συμμετοχή, τη είπα: Θε να μιλήσει και λέει: Δεν νιώθω άνετια να μιλήσω. Και με μεγάλη μου χαρά την είδα μετά από δύο-τρει συναντήσει να μιλάει. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Και για την επιστολή χαίρομαι. Λοιπόν, Διάλεξα σήμερα, ανήμερα της Παναγιάς, 15 Αυγούστου, να ανεβάσω αυτό το βίντεο. Γιατί διάλεξα σήμερα. Επειδή σήμερα είναι μια οικογενειακή μέρα. Επειδή σήμερα κάνουν συνάξεις και μαζόξεις τα σόγια. Επειδή σήμερα θα ακούσετε τι είμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Ή τι είναι αυτά που κάνεις και δεν έρχεσαι στο οικογενειακό τραπέζι και δεν σέβεσαι τους γονείς σου και δεν εκτιμάς και δεν ράνει και φτιάνει και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν είναι όλε οι οικογένειε ιερέ. Καταρχά, καμία οικογένεια δεν είναι αγία. Ο όρο Αγία Ελληνική Οικογένεια είναι ένα όρο τον οποίο εγώ τον χρησιμοποιώ κοροϊδευτικά, αλλά όταν πρώτο χρησιμοποιήθηκε, πρώτο χρησιμοποιήθηκε για να προκαλέσει τύψει και ενοχέ στου ανθρώπου που πήγαιναν κόντρα στο ότι αν κάποια είναι μητέρα, αυτό την κάνει άξιο, αν κάποιο είναι πατέρα, αυτό τον κάνει άξιο και δεν δικαιούσε να διεκδικήσει ούτε την ελευθερία σου ούτε τα ανθρώπινα σου δικαιώματα μέσα σε μια οικογένεια, γιατί η οικογένεια είναι το παν. Όχι, η οικογένεια δεν είναι το παν. Το παν είναι για τον καθένα από εμά η ψυχή μα, την οποία οφείλουμε να προσέχουμε, να προστατεύουμε. Οφείλουμε να εκπαιδεύουμε μέσω τη ψυχοεκπαίδευση, να θεραπεύουμε τα τραύματα της μέσω της ψυχοθεραπείας και να προχωρούμε προς το φως επιλέγοντας να έχουμε ως οικογένεια μας ανθρώπους οι οποίοι μοιράζονται τις ευαισθησίες μας τον αγώνα μας για πνευματικότητα και την προσπάθεια μας να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Σε όλη μας την οικογένεια εδώ στο κανάλι, την ψυχοεκπαιδευτική οικογένεια, σε όλους όσοι, όλες όσες παρακολουθείτε τα βίντεο με αγάπη, παρακολουθείτε τα βίντεο με πραγματική διάθεση για εξέλιξη και πνευματικότητα και είστε σύμμαχοι στον πνευματικό αγώνα που προσπαθούμε να κάνουμε οι περισσότεροι από εμάς εδώ, υπενθυμίζονται στο κανάλι, υπάρχουν και άτομα με αναρκησιστικό στυλ προσωπικότητας, τα οποία παρακολουθούν τα βίντεο για να βρουν αυτοδικαίωση, και όποτε εμφανιστεί αυτό στα σχόλια μπαίνουν σε απόκρυψη, σε όσους πραγματικά αγωνίζεστε και είστε αγωνιστές του φωτός, πνευματικοί αγωνιστές, εύχομαι χρόνια πολλά. Σε αυτή τη δική μας οικογενειακή γιορτή, σε αυτό το κανάλι. Και αυτό το βίντεο, η επιστολή της φίλης, θα μπει στο playlist ιστορίες επιτυχίας. Ναι, γιατί είναι μια ιστορία επιτυχίας και είναι όλη η ζωή μπροστά τη. Όλη η καλή ζωή είναι μπροστά τη. Τα δύσκολα πέρασαν. Η ζωή αρχίζει μετά τα 50, είπαμε. Δεν είναι. Με πολύ αγάπη. Μου. Και να ακούν κινδυότεροι να προλαμβάνουν πιο νωρί από εμά να φεύγουν από άσχημε καταστάσει και να μην νιώθουν υποχρέωση να υπηρετούν την αγία ελληνική οικογένεια. Γεια. Yeah.